Καλώς τους και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο που θα κάνουμε μαζί. Σήμερα θα ανοίξουμε κάτι το οποίο έχει να κάνει με παιχνίδι. Η αλήθεια είναι ότι έχω πολύ καιρό να σας δείξω κάτι αντίστοιχο. Σήμερα θα δούμε κάτι το οποίο αφορά το Nintendo Switch που βλέπετε να κρατάω στα χέρια μου και είναι μία βάση αποθήκευσης για τις κάρτες παιχνιδιών. Είμαι ο Greg Zier της καρδιάς σας. Μην ξεχάσετε να εγγραφείτε, μην παραλείψετε να πατήσετε το κουμπί με το κουδουνάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις για κάθε καινούριο βίντεο που ανεβαίνει. Και πάμε να δούμε απευθείας το συγκεκριμένο. Δεν το έχω ανοίξει καθόλου και για να σας πω την αλήθεια, το έχω και κάθεται περίπου ένα μήνα. Κάπου εκεί υπολογίστε. Θα το ανοίξουμε μαζί. Αυτό είναι από μια εταιρεία η οποία λέγεται JJC. Σας το δείχνω εδώ πέρα για να το δείτε. Βλέπετε και εδώ ότι λέει Game Card Case. Αυτό βγαίνει σε δύο διαφορετικές εκδόσεις. Μία είναι σε λευκό ξύλο και είναι φτιαγμένη από μπαμπού μαζί με αυτό εδώ πέρα από μπροστά το οποίο είναι ακριλικό και αυτό εδώ πέρα που κρατάω εγώ στα χέρια μου το οποίο θεωρητικά είναι με μαύρο ξύλο σκάλωσα καρυδιάς. Μέσα εδώ δεν έχει κάτι άλλο, άρα το πετάμε και πάμε να ανοίξουμε το συγκεκριμένο. Αυτό γενικότερα σαν αίσθηση δεν είναι πολύ βαρύ. Με βλέπετε δηλαδή ότι το πιάνω με πάρα πολύ μεγάλη ευκολία. Το διαβάζω μέσα από το κινητό για να μην κάνω κάποιο λάθος. Αυτό έχει βάρος το οποίο είναι στα 138,4 γραμμάρια. Αυτό είναι το καθαρό του βάρος. Ενώ οι διαστάσεις του από ό,τι βλέπω εδώ πέρα είναι σε χιλιοστά 109,8, 93,6 και 16. Άρα είναι 109,8, 93,6 και όσον αφορά το πάχος του είναι 16. Είναι ξεκάθαρο από το πλάι έτσι όπως το βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι είναι δύο διαφορετικά μέρη. Εδώ πέρα πάνω στις γωνίες έχει μαγνητάκια τα οποία το κρατάνε και το κολλάνε κατευθείαν. Αυτό εδώ πέρα μέσα χωράει 8 κάρτες και έχω εδώ πέρα αυτή τη στιγμή εγώ τις κάρτες μου για να τις βάλουμε. Θα μου πείτε γιατί το παίρνεις. Το παίρνεις γιατί δεν γίνεται να κατεβάζεις όλα τα παιχνίδια ψηφιακά καθότι δεν φτάνει ο χώρος. Και επίσης κάποιες στιγμές θέλεις να έχεις τα παιχνίδια σου κάποια και σε κάρτα. Εγώ έχω βάλει εδώ πέρα 2 και έχω και ένα τρίτο που είναι το Zelda, το άλλο το Zelda γιατί έχω και τα 2 και θα βάλω και αυτό. Είπαμε ότι χωράει 8 παιχνίδια, οπότε τα τοποθετούμε. Δείτε το, δεν το σηκώνω παραπάνω γιατί θα παίζουνε. Δείτε το εδώ πώς φαίνεται. Βάζουμε από πάνω το ακριλικό κάλυμα. Το βάζουμε έτσι. Και έρχονται αυτά και κάθονται. Αυτό δείτε το, δεν το κρατάω εγώ. Δεν πέφτει. Απλά τώρα δεν το βλέπουμε γιατί υπολογίστε ότι αυτό εδώ πέρα το ακριλικό έρχεται με κάλυμα από μπροστά και από πίσω. Τα οποία βγάζω εγώ αυτή τη στιγμή. Το βλέπετε εδώ πέρα λοιπόν έτσι όπως έχω βγάλει πλέον τα προστατευτικά του. Γενικότερα δεν είναι λεπτό, είναι αρκετά χοντρό. Υπολογίστε ότι από το συνολικό πάχος το οποίο αναφέραμε αυτό εδώ είναι το μισό και η θήκη, εδώ δηλαδή που μπαίνουν οι κασέτες, είναι το άλλο μισό. Από τη μία πλευρά πιάνουν τα μαγνητάκια, αν το γυρίσω από την άλλη σε περίπτωση που κάποιος πάει να το βάλει λάθος να δούμε αν θα πιάσουνε. Τα μαγνητάκια από την άλλη πλευρά δεν πιάνουν, το βλέπετε. Θα πρέπει υποχρεωτικά να το γυρίσετε έτσι για να μπορέσουν να πιάσουν. Εφόσον λοιπόν το βάλετε, αυτό έρχεται και κάθεται με αυτόν εδώ πέρα τον τρόπο. Εγώ σκέφτηκα ότι το συγκεκριμένο θα βόλευε πάρα πολύ να το έχει κάποιος και σαν έκθεμα. Δηλαδή να βάλει τις κασέτες του και αφού τις βάλει, να βάλει από πίσω μια ταινία διπλής όψης και να το κολλήσει ας πούμε στον τοίχο ή σε κάποιο σημείο στο οποίο θέλει να το έχει και να βλέπει όλα τα παιχνίδια που έχει για το Switch. Το κάνω και πάλι, βλέπετε, δεν πέφτει. Δεν το πιάνω εγώ, κρατάω μόνο το ξύλο από πάνω. Απλά κουνούνται μέσα οι κάρτες, αλλά το συγκεκριμένο έχει πάρα πολύ δυνατά μαγνητάκια και δεν θα πέσουνε. Μ' αρέσει πάρα πολύ, παιδιά. Επίσης αυτό φαίνεται να είναι όντως ξύλο. Δηλαδή δεν φαίνεται να είναι ψεύτικο πράγμα. Και αυτό είναι επίσης ένα θετικό στοιχείο το οποίο σε κάνει να το ευχαριστιέσαι ακόμα περισσότερο. Εγώ λοιπόν θα κρατήσω τις κάρτες μου εδώ πέρα μέσα. Θα πετάξω τα κουτιά γιατί δεν υπάρχει λόγος να τα κρατήσω καθότι δεν εξυπηρετούν σε κάτι πέραν από το να προστατεύονται οι κάρτες. Αυτό λοιπόν
είναι η θήκη από την εταιρεία JJC. Επάνω στο κουτί υπολογίστε, το οποίο το έχω πετάξει κάπου εδώ πέρα, ότι έχει και έναν κωδικό QR, τον οποίο σου λέει σκάνε εδώ πέρα για να δεις ότι είναι αυθεντικό. Αυτά από εμένα, αυτά από το Nintendo Switch και τις κάρτες του. Μέχρι την επόμενη φορά, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή, μην παραλείψετε να πατήσετε το κουμπί με το κουδουνάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις για κάθε καινούριο βίντεο που ανεβαίνει. Να περνάτε καλά, να προσέχετε, σας χαιρετώ, γεια σας!